Από τη Διεύθυνση Κτηνίατρικής Λακωνίας ανακοινώνεται ότι η ηλεκτρονική σήμανση των εγωπροβάτων είναι υποχρεωτική για τα ζώα που γεννιούνται μετά την 1η-1η-2010, είναι άνω των 6 μηνών, ο βόλος να έχει μπει έως την ηλικία των 6 μηνών και προορίζονται να διατηρηθούν στην εκμετάλλευση πέραν της ηλικίας των 12 μηνών. Στα ζώα αυτά τοποθετείται ένας βόλος στο στομάχι και ένα ενότιο στο αριστερό αυτί. Επίσης, η ηλεκτρονική σήμανση είναι υποχρεωτική για ζώα ανεξαρτήτου ηλικίας, γεννημένα μετά από την 1η-1η-2010, που προορίζονται για εμπόριο εντός της ελληνικής επικράτειας ή για ενδοκοινοτικό εμπόριο ή για εξαγωγή σε τρίτες χώρες. Πριν τα ζώα αυτά εγκαταλείψουν την εκτροφή, θα πρέπει να έχουν ηλεκτρονικό βόλο και ένα ενότιο στο αριστερό αυτί. Σε εγωπρόβατα που εισάγονται από τρίτη χώρα και έχουν γεννηθεί μετά την 1η-1η-2010, τοποθετείται ένα ενότιο στο αριστερό αυτί και ένας ηλεκτρονικός βόλος στην εκμετάλλευση προορισμού εντός 14 ημερών από την ημερομηνία εισόδου στο ελληνικό έδαφος και οπωσδήποτε πριν εγκαταλείψουν την εκμετάλλευση. Η ηλεκτρονική σήμανση των εγωπροβάτων δεν είναι υποχρεωτική για τα ζώα που γεννήθηκαν μέχρι 31/12/2009. Επίσης, δεν θα εφαρμόζεται σε ζώα γεννημένα μετά την 1η-1η-2010 που προορίζονται για σφαγή πριν την ηλικία των 12 μηνών. Στα τελευταία τοποθετείται μόνο ένα ενότιο με τον κωδικό αριθμό της εκτροφής γέννησης. Η τοποθέτηση των βόλων γίνεται με ευθύνη των κτηνοτρόφων. Αιτήσεις για έγκριση αγοράς βόλων γίνονται στα αγροτικά κτηνιατρία του νομού. Επίσης, στα αγροτικά κτηνιατρία του νομού μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αναζητήσουν υπόδειγμα ατομικού μητρώου εγωπροβάτων για την καταχώρηση των δεδομένων της ηλεκτρονικής αναγνώρισης. Τη σελίδα αυτή, συμπληρωμένη με τα ατομικά στοιχεία των εγωπροβάτων ηλεκτρονικής αναγνώρισης, θα πρέπει να επισυνάπτει ο κτηνοτρόφος στο βιβλίο μητρώου εκμετάλλευσης εγωπροβάτων που διατηρεί στην εκτροφή του. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Λακωνίας και στα Αγροτικά Κτηνιατρία του Νομού.